Μέχρι τώρα συνεδριάσει στην Επιτροπή, όπως και στη σημερινή ουσιαστικά, σε αυτό που τελικά συγκλίνουν οι τοποθετήσεις τόσο των κομμάτων όσο και των εκπροσώπων των φορέων που τοποθετήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, είναι ότι παρά τις μεγάλες διακηρύξεις ή προσπάθειες, θα πω έστω, που γίνονται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία περίπου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, αυτό παραμένει διακηρυγμένος στόχος για όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς σημαντικά όμως αυτό αποτελέσματα. Ακόμα, παρά τις εμπολείς θετικές τοποθετήσεις για το παρόν νομοσχέδιο, αυτές περισσότερο επικεντρώνουν στην ανάγκη να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα από την μεριά της πολιτείας, αλλά και στην ανάγκη να παταχθεί αυτή η παράνομη δραστηριότητα που επιφέρει όχι μόνο σοβαρές απώλειες στα έσοδα του κράτους, αλλά και έχει και μια σειρά άλλες σοβαρές, ακόμα και επικίνδυνες από συνέπειες, όταν οθευμένα προϊόντα διακινούνται προς κατανάλωση. Γι' αυτά προφανώς δεν διαφωνεί κανείς, για την ανάγκη αυτά να αντιμετωπιστούν. Όμως στην πραγματικότητα, την ίδια στιγμή, από όλες τις τοποθετήσεις ομολογούνται και χαμηλές προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν οι όποιοι εξυγχρονισμοί των ελεγκτικών μηχανισμών που γίνονται και με αυτό το νομοσχέδιο. Τι είναι αυτό που εμποδίζει, τι είναι αυτό που επιτρέπει, αν θέλετε, στα εγκληματικά κυκλώματα να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους όποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όπως όλοι ομολογείται και είναι έτσι πράγματι. Γιατί κάθε νομοσχέδιο καθίσταται αμέσως ξεπερασμένο και αναποτελεσματικό για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Γιατί τα κυκλώματα της λαθρεμπορίας περνάνε από τους ίδιους δρόμους στους οποίους πολλαπλασιάζεται το καπιταλιστικό κέρδος. Αξιοποιούν εργαλεία της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς, τις πόρτες και τα παράθυρα που το ίδιο το σύστημα τους αφήνει. Το αδυσόπιτο κυνήγι για τη μεγιστοποίηση των κερδών είναι αυτό που ανοίγει τους δρόμους για τη μεγάλη φοροδιαφυγή, για το λαθρεμπόριο, που όμως αυτό ανθεί δίπλα στη φοροαποφυγή και ασυλία που διαχρονικά απολαμβάνει το μεγάλο κεφάλαιο με τους ίδιους τους νόμους του κράτους. Που πολλές φορές βέβαια αυτό φτάνει μέχρι και σε προκλητική απαλλαγή και από πρόστιμα όταν αυτά επιβάλλονται. Φοροασυλία που προκλητικά πολλαπλασιάζεται στις περιόδους της κρίσης, όπως συνεχίζει να συμβαίνει και τη σημερινή περίοδο, την περίοδο της πανδημίας και του νέου γύρου της κρίσης που διαλύει πραγματικά τα λαϊκά στρώματα. Από πού προκύπτει όμως αυτό το κέρδος, το κίνητρο, το μεγάλο κίνητρο για την λαθρεμπορία? Αυτό επίσης είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, όλοι το παραδέχονται, όμως ούτε με το παρόν νομοσχέδιο αλλάζει. Προκύπτει από την τεράστια απόκληση της τελικής τιμής που διαμορφώνεται με τους υπέρογκους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που περιλαμβάνουν αυτά τα προϊόντα σε σχέση με την αξία τους. Πάνω από το 50% της τελικής τιμής των προϊόντων των εμπορευμάτων αυτών είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ και άλλοι φόροι. Καύσιμα, αλλά και προϊόντα καπνού αποτελούν τους πρωταθλητές στην κούρσα των φόρων. Επισημάνθηκε από όλους τους φορείς ότι αυτό αποτελεί το κίνητρο, αυτό δηλαδή είναι που παραμένει και συνεχώς διωγγώνεται και μάλιστα και τα φαινόμενα της λαθρεμπορίας εκτοξεύτηκαν από όταν αυξήθηκαν, διπλασιάστηκαν σχεδόν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις επιβλήθηκε τέτοιος φόρος και στον καφέ, άρχισε το λαθρεμπόριο και στα προϊόντα καφέ. Ήταν χαρακτηριστική η αποστροφή στην αποστροφή του λόγου ενός από τους εκπροσώπους των αυτοκινητιστών, ότι αν μπει και ειδικός φόρος κατανάλωσης στα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας, στα καύσιμα που θα χρησιμοποιούν ακόμα και στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, είπε χαρακτηριστικά ότι να είστε σίγουροι ότι και εκεί θα βρεθεί τρόπος να παρουσιαστεί λαθρεμπορία. Ή ακόμα και η συζήτηση που υπάρχει για το υγραέριο, όπου σωστά θα πρέπει να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίας. Όμως, τι λέτε, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στους συντελεστές και προτείνεται ως λύση την προς τα πάνω εξομοίωσή τους. Και όχι, εμείς λέμε, αυτό που θα έπρεπε να προτάσετε, δηλαδή η απαλλαγή των λαϊκών στρωμάτων από τη βροχή φορολόγηση, ιδίως σε τέτοια εμπορεύματα πρώτης και άμεσης ανάγκης, ώστε να αποφεύγονται και τα φαινόμενα της ενεργειακής φτώχειας που πολλαπλασιάζονται τις περιόδους της κρίσης, αλλά ακόμα, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, θεωρούμε ότι το λαθρεμπόριο σχετίζεται βρίσκει διέξοδο λόγω της ανέχειας που βιώνουν
τα λαϊκά στρώματα που εξωθούνται πολλές φορές για να καλύψουν κάποιες ανάγκες, να καταφεύγουν στην αναζήτηση και τέτοιων προϊόντων λαθρεμπορίας, που προφανώς είναι και φθηνότερα. Υπάρχουν και λόγοι, αν θέλετε, που λέμε κακής εφαρμογής των διατάξεων ή ελλείψεις, καθυστερήσεις που υπήρχαν στο προηγούμενο νομοσχέδιο. Υπάρχουν. Θεωρούμε ότι και οι έλεγχοι που γίνονταν στην κατεύθυνση αυτή δεν γίνονταν στη ρίζα, στην πηγή που δημιουργείται, αν θέλετε, το προϊόν, το ελαθρέο προϊόν ή η ελαθρέα διακίνηση. Οι έλεγχοι εξαντλούνται στα πρατήρια, στο να τιμωρούνται πολλές φορές διάφοροι αχυράνθρωποι που χρησιμοποιούνται από τα κυκλώματα, δεν φτάνει όμως στις αποθήκες, στις μεγάλες εταιρείες καυσίμων, στα δηληστήρια. Δεν συσχετίζονται ακόμα με άλλες δραστηριότητες της βιομηχανίας που αντικειμενικά συναντιούνται με την οθεία καυσίμων. Για παράδειγμα, δεν ελέγχεται η είσοδος στη χώρα προϊόντων νόθευσης καυσίμων και ο συσχετισμός τους με τις ποσότητες που παράγουν οι αντίστοιχες βιομηχανίες, αν τέλος πάντων μπορεί να δικαιολογηθούν αυτές οι μεγάλες ποσότητες προϊόντων που εισάγονται. Ακόμα προχωράται στο συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών και στη χρήση τεχνολογικών μέσων, όμως παραμένει για παράδειγμα η δραματική υποστελέχωση των τελωνειακών αρχών που θα έπρεπε να συμβάλλουν ή και άλλων των λιμενικών κλπ. Που θα έπρεπε και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον έλεγχο αυτό. Υπήρξαν καθυστερήσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα η μη λειτουργία του συστήματος ισχυρών νεκρών σε όλη την αλυσίδα διάθεση των υγρών καυσίμων. Ωστόσο, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες αν λόγω της φύσης και του χαρακτήρα του λαθρεμπορίου, αν μπορούν τέλος πάντων τέτοιου είδους νομοθετήματα να τα αντιμετωπίσουν. Σε σχέση με τους εκαθαριστές και διαχειριστές της περιουσίας των κοινοφελών ιδρυμάτων, για μας ουσιαστικά παραμένει η ουσία ότι μια σειρά εξυγχρονισμοί που έγιναν με προηγούμενες νομοθεσίες όσον αφορά την διαχείριση της κοινοφελούς περιουσίας των διαφόρων κληροδοτημάτων κλπ. Ουσιαστικά αντιστοιχεί και κινείται στην κατεύθυνση και στις απαιτήσεις συνολικότερα του κεφαλαίου για τη συρρήκνωση και τη μείωση της κρατικής παρέμβασης σε τομείς όπως την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, στη συνεχή εμπορευματοποίησή τους, δηλαδή σε τομείς που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν οι πόροι αυτών των περιουσιών και ιδρυμάτων. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση και η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των κληροδοτημάτων και των κοινοφελών περιουσιών συνεχίζεται και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη σύμφυση των κοινοφελών ιδρυμάτων με ιδιωτικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό και ήδη από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση δόθηκε η δυνατότητα και διατηρείται ακόμα και σήμερα σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες να διαχειρίζονται και να διενεργούν διαχειριστικούς ελέγχους των περιουσιών αυτών, γιατί όπως λέτε το δημόσιο είναι αποστελεχωμένο και δεν μπορεί να το κάνει. Για μας παραμένει προτεραιότητα η λειτουργία και αξιοποίηση αυτών των περιουσιών με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και βέβαια υπάρχουν και κάποια ερωτήματα σε σχέση και με αυτά που θέσανε και οι εκπρόσωποι του Οικονομικού Επιμελητηρίου, γιατί αποκλείονται από τους μητρώους διαχειριστών, ας πούμε, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, ενώ επιλέγεται να βάζεται τους αποφύτους διαφόρων κολεγίων. Κλείνω με αυτό, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ και είναι χαρακτηριστικό ότι αποτελεί πρόκληση το άρθρο 40 και είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα και εκ των υστέρων προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα και να αξιοποιήσετε ως κράχτη ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις λειτουργούν ως κίνητρο για την επιστροφή του λεγόμενου brain drain. Όμως αυτό που προκύπτει καθαρά από την ίδια την αιτιολογική έκθεση και είναι δεδομένο ότι αυτό ήταν και το κριτήριο της κυβέρνησης για να νομοθετήσει κάτι τέτοιο, ήταν η προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών να εξυπηρετηθούν στελέχη αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιδιώκεται μέσω αυτών των ρυθμίσεων να τους δίνεται φορολογικά κίνητρα. Εξάλλου δεν το κρύβεται ότι έρχεται ως συνέχεια ρυθμίσεων τέτοιων
προκειμένου να συνεχιστεί ανενόχλητη η κούρσα της προσέλκυσης των επενδυτών με προκλητικές φορολογικές ελαφρύνσεις του 50% για τα εισοδήματα που βγάζουν από την εργασία και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μάλιστα, απαλλάσσονται αυτές οι συγκεκριμένες κατηγορίες από την εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή δημιουργείται έναν φορολογικό παράδεισο για τους εκλεκτούς την ώρα που αυτοί οι άδικοι φόροι που λέτε παραμένουν ενεργοί για τους εργαζόμενους, για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους της χώρας που πραγματικά όλη την προηγούμενη δεκαετία έχουν λυγίσει. Και είναι πρόκληση το να κάνετε εδώ πέρα και στη συζήτηση διαγωνισμό για το ποιος αύξησε περισσότερο τους φόρους, για το ποιος διατήρησε την εισφορά αλληλεγγύης, όπως είπατε, ένα νόμο με ημερομηνία λήξης, που όμως ούτε η σημερινή κυβέρνηση τον καταργεί, αλλά τον αναστέλει για ένα χρόνο λόγω και της δεινής οικονομικής κατάστασης, που είναι αντικειμενικό ότι θα ήταν είτε αδύνατο να εισπραχθεί, είτε και αν θέλετε και με τα μηδενικά εισοδήματα που υπήρξαν όλη τη φετινή χρονιά, μπορεί και τελικά και τα αποτελέσματα της φορολόγησης να ήταν αντίστοιχα. Άρα θεωρούμε ότι ακόμα και ο μύθος που καλλιεργείται για τη δίθεν επιστροφή καταρτισμένου έμπειρου επιστημονικού δυναμικού, εκτός του ότι τουλάχιστον με την αρχική πρόβλεψη που είχε, δεν ξέρουμε πώς θα έρθει, αν θα έρθει διαφορετική στην Ολομέλεια, όπως είπατε, εξαιρούσε εξ αρχής όλους τους εργαζόμενους που έφυγαν πριν από το 2012, γιατί μιλούσε για να μην υπάρχει φορολογική κατοικία για τα 7 τελευταία χρόνια, ενδεικτικό του ποιος ήταν πραγματικά ο λόγος που φέρατε αυτή τη ρύθμιση, που, δηλαδή πετιέται εκτός το μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έφυγε τα χρόνια της κρίσης. Όμως πραγματικά αυτό που μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την επιστροφή των εργαζομένων και όχι για την δημιουργία νέου κύματος μετανάστευσης στα χρόνια που διανύουμε σήμερα, δεν μπορεί να είναι η δημιουργία φορολογικών παραδείσων και κινήτρων για συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, ακόμα και εργαζομένων, όταν την ίδια στιγμή νομοθετείται τη δεκάωρη εργάσιμη ημέρα, απλήρωτες υπερορίες, μισθούς 200 ευρώ, πετσόκομα της ασφάλισης. Αλήθεια, πώς πιστεύετε ότι θα επιστρέψουν οι νέοι που έφυγαν στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και τελικά δεν θα δημιουργηθούν νέας γενιάς μετανάστες? Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις αποδεικνύουν την υποκρισία σας σε όλο το μεγαλείο. Αν θέλετε να δώσετε κίνητρο για την επιστροφή των νέων εργαζομένων, εξασφαλίστε δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, μέτρα ανακούφισης και στήριξης και των αυτοαπασχολουμένων και όχι βέβαια να δημιουργείτε εργαζομένους δύο ταχυτήτων και ταυτόχρονα να δίνετε συνεχείς φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους, τις οποίες τελικά τις πληρώνει ακόμη μια φορά οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Ευχαριστώ.